όπως ήδη καταλάβατε, το σημερινό θέμα του βίντεο είναι PC building. Έχουμε διαλέξει πράγματα για μία φίλη, η οποία μας ζήτησε υπολογιστή για δουλειά ή για παιχνίδι. Τι νομίζετε? Κατά τη διάρκεια του βίντεο, εγώ θα σας δίνω hints από τα οποία θα μπορείτε να καταλάβετε αν τελικά πρόκειται για video editing PC ή gaming PC. Τα πράγματα πάντως θα μπορούσαν να κάνουν και για τα δύο. Το κουτί θα το δούμε στο τέλος, δεν θα το κάνω unboxing τώρα. Και πάμε να δούμε γρήγορα τον εξοπλισμό. Θα ξεκινήσω από τους δίσκους. Ενέ 2020 δεν θα μπορούσαμε να βάλουμε μηχανικούς δίσκους, οπότε επιλέξαμε δύο δίσκους της σειράς Α2000 της Kingston. Είναι πρωτόκολλο NVMe, ένας 500 για το λειτουργικό και τα προγράμματα και ένα terabyte για τον αποθηκευτικό χώρο. Σημειωτέων εδώ πέρα, το PC θα χρειάζεται να κάνει optimize αρχεία, έτσι ώστε να μπορεί να τα επεξεργάζεται πιο γρήγορα και εύκολα. Στη συνέχεια θα περάσουμε στις μνήμες. Διαλέξαμε δύο ντυμάκια μνήμες της Corsair, είναι η σειρά Vengeance LPX, είναι DDR4, 32 GB στο σύνολο και 2666 MHz, τα οποία είναι και τα περισσότερα που μπορεί να διαχειριστεί ο επεξεργαστής. Ο επεξεργαστής λοιπόν είναι 10η γενιά Core i5, είναι σειρά 1500 με το LGA1200 το καινούργιο socket, 3,1 GHz ταχύτητα με 12 MB CAS. Τροφοδοτικό έχουμε επιλέξει ένα της Corsair και πάλι, μείναμε στην ίδια εταιρεία όπως και τις μνήμες. Είναι ένα semi-modular τροφοδοτικό, είναι 650W, είναι το TX650M και το σημαντικότερο απ' όλα είναι 80+ Gold η πιστοποίηση. Είναι πολύ σημαντικό να το προσέχετε αυτό. Το τροφοδοτικό είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα στον υπολογιστή σας. Και πάμε να δούμε τη μητρική. Μητρική διαλέξαμε την DAF σειρά της Asus, B460+. Είναι μια μητρική η οποία έχει δύο slot NVMe, socket 1200, τέσσερα ντυμάκια για μνήμες. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τα δύο, οπότε μπορεί πολύ άνετα να τα διπλασιάσει και να έχει 64. Και φυσικά μπορεί να διαχειριστεί RGB φωτισμό. Για το συγκεκριμένο PC, πολύ σημαντικό είναι η κάρτα γραφικών. Διαλέξαμε μια υλοποίηση της MSI με ολοκληρωμένο GeForce RTX 2060 Super. Αυτό που μας ενδιαφέρε πολύ ήταν η κάρτα γραφικών να έχει τουλάχιστον 8 GB VRAM. Η συγκεκριμένη κάρτα έχει 8 GB VRAM, GDDR6. Είναι τεχνολογία Ampere και θα κάνει τη δουλειά της πολύ εύκολα και αθόρυβα. Όσον αφορά το κουτί, δεν θα σας το δείξω τώρα, θα το δούμε στο τέλος ολοκληρωμένο, να μου πείτε τη γνώμη σας. Πάμε τώρα για ένα γρήγορο unboxing. Εδώ δεν έχει τίποτα να δούμε. Θα ανοίξω τον 1TB πρώτα. Εδώ πέρα, παιδιά, σημαντικό είναι να σας πω ότι τέτοιους δίσκους μπορεί να βρείτε και SSD. Αυτή εδώ είναι NVMe. Οι SSD έχουν μια δεύτερη εγκοπή εδώ πέρα για να τους ξεχωρίζετε. Και φυσικά, αυτό που έλεγα είναι ότι οι SATA έχουν μια δεύτερη εγκοπή για να τους ξεχωρίζετε και ότι η NVMe είναι πολύ πιο γρήγορη από τους SATA. Οπότε προσέχετε τι αγοράζετε. Μπορείτε να βρείτε M2 SATA ή M2 NVMe. Άνοιξα τον έναν, θα ανοίξω και τον άλλον. Και αυτός NVMe, μια εγκοπή. Και τους αφήνω εδώ στην άκρη. Θα ανοίξω τις μνήμες. Γενικά αυτές οι μνήμες είναι κάποιες μνήμες που εγώ χρησιμοποιώ αρκετά, καθώς μπορεί να μην είναι RGB, αλλά είναι αρκετά αποδοτικές και σταθερές. Για τον επεξεργαστή θα χρειαστώ το μαγικό μου κοπίδι. Ο επεξεργαστής είναι αυτό εδώ το τσιπάκι. Τι πρέπει να προσέχετε τώρα στους επεξεργαστές? Είτε είναι AMD είτε Intel, όταν θα τους βγάζετε από το nylon που τα προστατεύει, δεν θα τους ακουμπάτε εδώ, καθώς μένουν λιπαρά από τα χέρια σας και μετά δεν γίνεται σωστή επαγωγή. Και προσέχετε να μην γρατζουνίσετε ή στραβώσετε πινάκια που ενδεχομένως υπάρχουν εδώ. Οι Intel δεν έχουν πινάκια, είναι μόνο πίστες, αλλά οι AMD έχουν, οπότε προσοχή. Ο συγκεκριμένος επεξεργαστής έρχεται και με thermal solution, όπως το λέει η Intel, και δεν χρειάζεται να ψωνίσουμε έξτρα ψύχτρα και ανεμιστηράκι. Είναι μέσα στο κουτί. Το πιο ωραίο απ' όλα είναι αυτό εδώ. Θα ακολουθεί πάνω στο case. Θα προχωρήσουμε το τροφοδοτικό. Κλασικό καλώδιο για το 220. Semi-modular. Εδώ είναι καλωδιάκια τα οποία θα κουμπώσουν πάνω στο τροφοδοτικό και θα κουμπωθούν στις αντίστοιχες θέσεις στα περιφερειακά. Και το τροφοδοτικό που έχει ένα κανονικό μέγεθος για 650, δεν είναι κανένα γομάρι. Έχει αυτά εδώ τα καλώδια ενσωματωμένα και εδώ πέρα μπαίνουν τα modular καλώδια. Και πάμε να δούμε τη μητρική. Η μητρική είναι αυτή. Εδώ είναι η θέση, το socket που μπαίνει ο επεξεργαστής. Έχει 4 θέσεις για ντυμάκια RAM. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τα δύο, οπότε πολύ εύκολα μπορούμε να τα κάνουμε 64 μετά. Έχει PCI Express και Mini PCI Express θύρες. Αυτές εδώ οι δύο είναι για NVMe. Η τιμή της είναι στα 125 με 130 ευρώ. Έχει USB 3 πόρτες, Display Port και HDMI αν θέλεις να πάρεις τα γραφικά από τον επεξεργαστή. Εμείς στην προκειμένη περίπτωση δεν θα πάρουμε. Μαζί το backplate, το οποίο είναι και Tough Gaming. Καλωδιάκια SATA.
Και πάμε τώρα να ανοίξουμε το κομμάτι της υπόθεσης. Τα χαρτάκια της MSI. Και πάμε να δούμε την κάρτα. Αυτή είναι η κάρτα. Play hard, stay silent, zero froze. Display port, HDMI, display port και display port. Το τελικό build είναι αυτό, το κουτί θα σας το δείξω στο τέλος. Πάμε τώρα να τα βάλουμε στον υπολογιστή και να δούμε τι φτιάξαμε. Έχει φτάσει στο τέλος του. Πάμε να δούμε αν ανάβει. Και κάπου εδώ το PC Build έφτασε στο τέλος του. Μην ξεχάσετε like και subscribe. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια.